Hi guys, I'm Katerina and this is Katerina's Makeup Stories. This is my first vlog where I'm going to do my brows on a benefit stand here in Greece. Παιδιά, λοιπόν, καλημέρα. Ετοιμάστηκα. Πάω στην Benefit, στη Λιφάδα, να κάνω τα φρύδια μου. Όπως βλέπεις, το μακιγιάζ είναι αρκετά καλό, χωρίς φρύδια όμως. Τα φρύδια είναι ελεϊνά. Μου είπε η Χριστίνα να τα αφήσω να γίνουν τέλος πάντων όπως έγιναν, για να μπορεί εκείνη να κάνει μια καλύτερη δουλειά σε αυτά. Φεύγω από το σπίτι τώρα και πάμε Λιφάδα. Είμαι εδώ λοιπόν στο stand της Benefit και θα ξεκινήσουμε με τη Χριστίνα να κάνουμε τις διαδικασίες. Δεν ξέρουμε το πρόβλημα της. Δεν είσαι καλή μαθήτρια. Όχι. Ήρθα τελείως πρωτόγονη, σου είπα. Μου αρέσει αυτό. Να τα μάθω από την αρχή. Σου λένε καλύτερα να μην διαστεί τίποτα για να μάθει σωστά, με σωστή βάση, παρά να μάθει πάρα πολύ σωστή σε βρίσκο. Λοιπόν, θα προσαρμόσουμε το σχήμα των φρυδιών στη δομή των οστών του προσώπου σου, εντάξει. Χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο που είναι ξεκινάμε από τη μύτη, την εσωτερική γωνία τη μύτη και πάνω. Από την εσωτερική γωνία του ρουθουνιού και κατά μήκο πάνω ψηλά. Και στο τελείωμα τη μύτη σου και κατά μήκο του ματιού επάνω. Έχουμε εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει εδώ. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Τι έχεις κάνει? Τίποτα. Νομίζω θα το φτιάξουμε. Πρέπει να το φτιάξουμε. Νομίζω θα πάει πολύ καλά σήμερα η συνάντηση, Κατερίνα. Είμαι σίγουρη. Τρελαίνομαι όμως που θα κάνω τη φορά μαζί να ξέρει η τροφή. Μα πολύ ενθουσιασμένη. Μόνο αν εμπιστευτώ κάποιον, του αφήνομαι. Δεν εμπιστεύω. Νομίζω θα ότι υπάρχει πιο... Δηλαδή, κατάλαβες, δεν γεννήσω τα τουάλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο πρωτόγνωμο έτσι που έχεις επαφή. Το επόμενο πρέπει να είναι του Νεάντερταλ. Και τώρα σε αφήνω έτσι για 5 ολόκληρα λεπτά. Θα μου αφήσει για 5 ολόκληρα λεπτά, έτσι. Μη μιλάς καθόλου. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Και έτσι, έτσι πιάνω. Δεν με νοιάζει. Γράφει πολύ ωραία στην κάμερα πάντως. Εξαιρετικά. Εδώ κοιτάς βασικά. Αλλά εδώ κοιτάς άμα... Εγώ κοιτάς εδώ τόση ώρα. Κοιτάς εδώ για να μιλήσεις στον κόσμο. Και εδώ κοιτάς για να δεις τι έχεις κάνει. Κοίτα τι έκανες που λένε, έτσι. Γεια σας. Μου αρέσει το πολύ. Τέλεια, μην κλαις. Θα είναι πιο ωραία τώρα, θα είναι πιο φυσικά. Εντάξει. Ελπίζω να μην καίγεσαι. Όχι, μια ζέστη. Δεν είναι πολύ βασικά. Το κάνω πρώτη φορά. Α, ναι. Τέλεια. Πολύ όμορφα, πολύ χαίρομαι. Δεν σε πειράζει. Δραματίσου το δρόμο. Ούτε αυτή τη μέθοδο την έχω κάνει. Μικρή. Μόνο με τσιμπιδάκι. Σου λέω, εγώ και τα φρύδια δεν έχουν καμία σχέση. Ναι, και είναι κάτι το οποίο ξέρεις. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις ένα άλλο. Νομίζω πως πάει πολύ καλά. Εγώ είμαι σίγουρη. Βουαλά. Ω! Ω! Ακούστηκε σε όλο το μαγαζί. Αυτό είναι το δικό μου το φρύδι. Είναι το δικό σου. Πώς μου έβαλες ένα φρύδι. Σου έβαλα λίγο φρύδι πάνω σου. Παιδιά, τι γίνεται. Πρόβλημα εδώ πέρα. Το λάθος με αυτό το σου είναι ότι λιγάκι στην άκρη. Ναι. Φαίνεται κιόλα αν μου δει δηλαδή εδώ πέρα και στην κάμερα. Ναι. Είναι λίγο πιο αραιό. Αλλά όχι σε σημείο που λες πω τραγικό το φρύδι της. Αλλά δηλαδή κοίταξε από εδώ πέρα το φρύδι σου πόσο γεμάτο είναι. Ναι. Βλέπεις. Mm-hmm. Και κοίταξε εδώ πέρα που, και τη βαφή που κάναμε. Απλά δεν είχε τόσο πολύ χνουδάκι για να πιάσει. Ναι. Αλλά και πάρε την επόμενη φορά δηλαδή, που το κάνουμε, δεις ότι θα γεμίσει κι άλλο σε εκείνο το σημείο. Να γεμίσει κι άλλο. Αλόι. Και Άγιος ο Θεός. Είναι δικό το βήμα. Δεν με πονούσε πριν, αλλά τώρα είναι δροσιρό αυτό. Ναι, γιατί έχει ερεθιστεί και ουσιαστικά νιώθει σαν να σε καίει από το κερί που βάλαμε, αλλά αυτό σε δροσίζει. Ο δικός μου κόσμος τώρα. Ο δικός μου κόσμος τώρα, νομίζω τώρα φτάσαμε στα αγαπημένα σου. Και πάω. Σκουπίζουμε αλόι και βάζουμε κονσίλερ. Δεν στο βάζω μόνο γιατί είναι για τον ερεθισμό για να φαίνεται, αλλά γιατί προστατεύει το δέρμα από του γρήπου και από το καθέριο. Εσύ φορά το Boeing.
Το νούμερο. Μάντεψε. Το νούμερο. Το νούμερο. Boeing. 747. Boeing. Εμείς νούμερο. Το Boeing, το νούμερο 1. Τέλεια. Γιατί είσαι γεννάτη. Είμαι ελαφριά. Ελαφριά, ανθανάλα. Ελαφριά, κυρία. Ναι, είμαι ανοιχτή. Θα κτενίζω πρώτα. Να μου κτενίσεις, παρακαλώ. Ουσιαστικά θα σκάρουμε τα ίδια. Νομίζω το δικό σου είναι λιγάκι πιο ωραίο. Όχι, εμένα είναι λιγάκι πιο straight. Ναι, εμένα κάνει πιο... Έτσι όπως ακριβώς πρέπει να κάνει βασικά το φρύδι μου. Γιατί εγώ το έκανα λίγο πιο ίσιο και ναι, δεν έπαιρνε το σχήμα του. Δεν έπαιρνε το σχήμα. Θα βάλω λίγο high brow από κάτω. Να μου βάλει. Τι είναι, θέλω λιγάκι να παίξεις μαζί μου και να μαντεύεις τι είναι τι. Αυτό που σου βάζω τι είναι. Σαν highlighter. Τι είναι highlighter, matte highlighter. Να δώσει μια τρισδιάστατη μορφή. Ακριβώς. Να κάνει high brow, να ανεβάσει το φρύδι σου ψηλά, να κάνει το beach face, να σε φοβούνται όλοι, ξέρεις. Και μετά σου βάζω φαίνεται for our girl shaker. Με διάφανο gel και τη φύση της τρίχης σου και αντιαπροκοπεί ακόμα παραπάνω το αποτέλεσμα. Bling bling. Δεν μπορούμε να βάλουμε μόνο στο ένα το high brow, μην είναι σηκωμένο το ένα και το άλλο κάτω. Δεν μπορώ να σου πω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή. Πώς νιώθεις? Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ανάλαφρη όπως πεις και πριν. Νομίζω ναι. Ένα αυτό είναι απλό βάψιμο. Είναι η μόνη επαφή και μακιγιάζ μετά. Η οποία κρατάει 3 με 4 εβδομάδες. Αυτό, style. Τώρα και το μακιγιάζ. Το μακιγιάζ το έκανα εγώ. Η φαρίγα είναι δική της. Δική μου είναι. Δική μου είναι. Λοιπόν, παιδιά, τα φρύδια μου είναι έτοιμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το Χριστινάκι να κάνει υπέροχη δουλειά. Όλη η διαδικασία και όλες οι λεπτομέρειες θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής. Επίσης, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να μου στείλετε DM στο Instagram. Χριστινάκι. Τι να αγαπώ πολύ! Δεν έχω να πω πολλά εγώ για αυτό το παιδί. Νομίζω ότι θα γίνει το καλύτερο κοριτσάκι μου εδώ πέρα. Θα έχετε συνέχεια και θα κάνουμε φιδάκια. Εννοείται ότι θα έρχομαι συνέχεια. Φιλάκια πολλά! Πολλά φιλά! Bye-bye! Μόλις έφτασα στο κινητό, πάω για μάθημα. Τα φρύδια, παιδιά, είναι καταπληκτικά. Η Χριστίνα έκανε καταπληκτική δουλειά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog, γιατί είναι το πρώτο μου. Αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe, κάντε like στο βίντεο και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε έχω νέο βίντεο. Επίσης, πείτε μου στο σχόλιο αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε, γενικά τη γνώμη σας. Και μέχρι την επόμενη φορά, φιλιά πολλά, να περνάτε καλά.